το προηγούμενο ταξίδι μου επισκέφτηκα τη Βέρεια και την Έδεσα. Μάζεψα ροδάκινα, έφαγα καγιανά στα 3-5 πηγάδια, περιπλανήθηκα στους καταράκτες και έμαθα υπασία. Σκέφτομαι την επόμενη ορεινή μου διαδρομή και το μυαλό μου τρέχει ξανά στον Όλυμπο. Ο Μύτικας δεν κατακτήθηκε παρά μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1913. Ο ηγούμενος της Μονής του Αγίου Διονυσίου, που βρίσκεται στους πρόποδες του Ολύμπου, έλεγε μέχρι τότε: «Κανείς δεν έχει φτάσει στην κορυφή, μονάχα οι αετοί». Οι πρώτοι που πάτησαν την υψηλότερη κορφή ήταν δύο φιλέλληνες Ελβετοί, ο Φρέντ Μπουασονά και ο Ντανιέλ Μπομπόβι. Δεν θα τα κατάφερναν όμως αν δεν είχαν οδηγό τον νεαρό τότε κατσικοκυνηγό Χρήστο Κάκαλο από το Λιτόχωρο. Λιτόχωρο λοιπόν. Στο δρόμο μου σταματώ στην κατάφυτη κοιλάδα των Τεμπών. Το μήκος της φτάνει τα 10 χιλιόμετρα και είναι ανάμεσα στον Όλυμπο και τον Κίσαβο. Η ομορφιά του ποινιού ποταμού, τα γεφυράκια και τα πλατάνια καθιστούν την περιοχή ιδανική στάση για κάθε ταξιδιώτη. Λιτόχωρο απέχει μόλις 92 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και είναι το πιο γνωστό ορμητήριο για την ανατολική πλευρά του Ολύμπου. Βρίσκεται σε 300 μέτρα υψόμετρο και στα στενά ανηφορικά του σοκάκια. Συναντάς πλατείες και δίπατα σπίτια με ξύλινες αυλόπορτες. Όλα μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής. Υπάρχουν 5 εκδοχές για την προέλευση του ονόματος, με πιο διαδεδομένη αυτή που θέλει το όνομα να είναι παράφραση του Λιθόχωρου, δηλαδή του πέτρινου τόπου. Το Λιθόχωρο είναι πέτρινο, όλο πέτρα και όλο ρέμα. Είναι παραδοσιακό, παλιό χωριό. Έχουμε τον Όλυμπο, έχουμε τη θάλασσα, έχουμε τις συγκοινωνίες, το τρένο και τα λεωφορεία. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το πώς μπλέκεται η ιστορία και η παράδοση ενός τόπου με την πίστη. Βρισκόμαστε στο νερό Αγίου Δημητρίου Λιτοχώρου και συγκεκριμένα μπροστά στο παρικλήσι του Αγίου Διονυσίου. Το 1878 έγινε επανάσταση εδώ Ολύμπου με τοπική κυβέρνηση, αλλά η επανάσταση αυτή μέσα σε 15 μέρες ήρθε και καταπνήθηκε από τους Τούρκους. Συνέπεια της επαναστάσεως ήταν οι Τούρκοι όταν ήρθαν εδώ πέρα να κάψουν το χωριό ολόκληρο, να σκοτώσουν τους ντόπιους όσους προλάβανε, οι υπόλοιποι που είχαν φύγει στο βουνό σωθήκανε και ένα από τα κτίρια τα οποία κάψανε ήταν και ο Άγιος Δημήτριος. Μετά από την απελευθέρωση που έφυγαν οι Τούρκοι, οι χωριανοί εδώ, οι τοπικοί κάτοικοι, ξαναχτίσαν τον ναό, το οποίο κράτησε περίπου μέχρι το 1895. Οι παλιοί, οι παππούδες μας έλεγαν ότι το 1895 περίπου μπήκανε στην καινούργια εκκλησία. Στα χρόνια αυτά που δεν υπήρχε εκκλησία, το παρικλήσι εδώ του Αγίου Διονυσίου αποτελούσε τον κεντρικό ναό, τον ενωριακό ναό του χωριού. Το μεσημέρι
πηγαίνουμε στη στάνη όπου τα πρόβατα βοσκάνε στον ξηρόκαμπο. Ο Γιάννης και ο πατέρας του, ο κύριος Θεοχάρης, ασχολούνται με τα πρόβατα εδώ και 30 χρόνια. Τα πρόβατα βγαίνουν καθημερινά για βοσκή, τρώνε τριφύλια, άχυρα, καλαμπόκια και πίτουρα. Γι' αυτό το γάλα είναι αγνό και με αυτό ο Γιάννης μεγαλώνει και τους δύο γιους του. Μόλις ήρθε το βιτίο να πάρει το φρέσκο γάλα. Στο κέντρο του χωριού, στο αμφιθέατρο, έχουν στήσει χορούς. Ο πολιτιστικός όμιλος Λιτοχώρου έχει πάρει μέρος σε δεκάδες διαγωνισμούς και έχει πάρα πολλές διακρίσεις. Τα παιδιά του χωριού κρατάνε την παράδοση και χορεύουν τα δημοτικά τραγούδια του τόπου τους με περηφάνεια. Εδώ η περηφάνεια και η αγάπη για τον τόπο είναι αξίες που τα παιδιά μαθαίνουν από μικρά στο σχολείο. Στο κέντρο του χωριού και για πάνω από έναν αιώνα στέκει το πρώτο δημοτικό σχολείο της περιοχής που έχει φιλοξενήσει πολλές γενιές λιτοχωριτών. Εδώ τα παιδιά μαθαίνουν, εκτός από τα μαθήματά τους, την ιστορία του σχολείου και του τόπου τους. Είμαστε στο πρώτο σχολείο του Λιτοχώρου, το δημοτικό. Είναι ένα κτίριο με άλλη άβρα. Μπαίνοντας σε αυτό, αισθάνεσαι διαφορετικά. Δεν είναι το κλασικό διδακτήριο. Είναι ένα σχολείο με έναν ιδιαίτερο ρυθμό, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Έτσι χτίζονταν τα σχολεία στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα. Το συγκεκριμένο λειτουργεί από το 1907. Δίδαξαν σπουδαίοι, φίτησαν στα θρανία του ακόμα πιο σπουδαίοι. Όλοι έχουν να θυμούνται κάτι από αυτό. Οι κάτοικοι διατηρούν σπάνιο φωτογραφικό αρχείο και με τη βοήθεια των δασκάλων, οι νέες γενιές γνωρίζουν πώς ήταν κάποτε ο τόπος που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι παππούδες τους. Οι μνήμες των περισσότερων μαθητών έχουν να κάνουν με την εξωτερική μορφή του σχολείου, επίσης με τον πλάτανο δίπλα, με την αυλή η οποία βέβαια άλλαξε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια μετά από επέμβαση που έγινε πριν από 20 περίπου χρόνια, που το σχολείο απέκτησε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων υπόγεια και η ορφή της χρησιμοποιείται για αυλή. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια με το γεγονός ότι τα σχολεία πρέπει να εξυγχρονίζονται. Προσπαθούμε να κρατάμε την παράδοση σε ό,τι αφορά την εξωτερική μορφή και κάποια στοιχεία εσωτερικά του σχολείου, αλλά παρόλα αυτά η εκπαίδευση πρέπει να κοιτάει μπροστά και να εξυγχρονίζεται.
Επίσης, πολλοί θα θυμούνται ακόμα παλί τον ήχο, το καμπανάκι που χτυπάει και καλεί τους μαθητές, το οποίο υπάρχει ακόμα και κρέμεται στην εξωτερική πλευρά του σχολείου. Οι ντόπιοι μου είπαν πως εδώ, δίπλα στον πυργετό, έχει κτήματα με αρόνια. Έχω περιέργεια να δω αυτά τα φρούτα. Δεν έχουμε τέτοια στην Αθήνα και λέγεται ότι κάνουν πολύ ωραίο χυμό. Η καλλιέργεια της αρόνιας είναι μια εναλλακτική πρόταση γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα. Ξεκίνησε η καλλιέργειά της το 2010 και πλέον καλύπτει περίπου 2.500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων στη χώρα μας. Αποτελεί μια καλλιέργεια η οποία συνδυάζει τις κατευθυνόμενες καλλιεργητικές πρακτικές, βιολογικό τρόπο διαχείρισης, και ο στόχος μας είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντος. Είναι ένα φρούτο πλούσιο σε βιταμίνες, είναι ένα φρούτο με πολύ μεγάλη αντιοξειδωτική δύναμη. Από το συγκεκριμένο προϊόν παράγεται ένας αντίστοιχα θρεπτικός και πλούσιος χυμός σε βιταμίνες και σε αντιοξειδωτικά. Η συγκεκριμένη βιομηχανία στηρίζει τον Έλληνα παραγωγό και την προσπάθειά μας, ώστε οι καταναλωτές να απολαμβάνουν τη γεύση αλλά και τις λειτουργικές ιδιότητες του καρπού στην υγεία τους. Η κυρία Φανή έχει φτιάξει σπιτική μαρμελάδα και γλυκό του κουταλιού με τα φρούτα. Ταιριάζει πολύ και με γιαούρτι. Για να το ευχαριστηθούμε, θα μας φτιάξει τσάκα-τσάκα και ένα καρβέλι ζεστό ψωμί. Κουσκινίζουμε πρώτα το αλεύρι. Ένα κιλό αλεύρι για ένα καρβέλι ψωμί. Όχι μεγάλο καρβέλι, μισό. Ένα πολύ μικρό, σε ένα ταψάκι. Ρίχνω το αλάτι. Ρίχνουμε το προζύμι. Ρίχνουμε το νερό. Τώρα αρχίζουμε και ζυμώνουμε. Βάλουμε το τσαρόλα τώρα κάτω και βάλει το ταψούλι να βάλουμε το ψωμάκι πάνω τώρα. Το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να φουσκώσει. Μετά ανάβουμε το ξυλόφουρνο και το ρίχνουμε μέσα και το ψήνουμε. Έτοιμο το ψωμάκι της κυρίας Φανής. Ταιριάζει ιδανικά με φρέσκο βούτυρο από ελληνικό φρέσκο γάλα και τη μαρμελάδα από την αρόνια. Στο γυρισμό από τον Πυργετό, συναντάμε το μεγαλοπρεπές μεσαιωνικό κάστρο του Πλαταμόνα, που χρονολογείται το 10ο αιώνα μετά Χριστόν.
Το Φρούριο είναι χτισμένο στα νοτιοανατολικά του Ολύμπου και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 21 ήταν ορμητήριο αρματολών. Τους καλοκαιρινούς μήνες εδώ πραγματοποιούνται πολιτιστικά δρόμενα, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. Νυχτώνει και ξεκινάω για το αρχαίο θέατρο του Δίου. Είναι ένα από τα πιο διάσημα θέατρα της Ελλάδας και κατασκευάστηκε το 2ο αιώνα π.Χ. στα χρόνια του Φιλίππου του Πέμπτου. Εγκαταλείφθηκε για αιώνες, αλλά τα τελευταία χρόνια ξαναλειτουργεί φιλοξενώντας κάθε καλοκαίρι το Φεστιβάλ Ολύμπου. Σήμερα παρακολουθώ τον Προμηθέα Δεσμότη. Κείμενα αρχαία, τραγωδίες και κωμωδίες αντιλαλούν στις κορυφές και τις πλαγιές του Ολύμπου, κρατώντας συντροφιά στους θεούς, εξιστορώντας τις περιπέτειες και τα κατορθώματά τους. Ξημέρωσε και ανυπομονώ να περπατήσω στο Ε4. Το Ε4 είναι ένα ορεινό ευρωπαϊκό μονοπάτι που με αφετηρία το Γιβραλτάρ διασχίζει όλη την Ευρώπη και καταλήγει στην Κρήτη. Το πιο διάσημο τμήμα του συνδέει το Λιτόχωρο με τις κορυφές του Ολύμπου μέσω μιας μοναδικής διαδρομής. Εξερευνήσω το μονοπάτι που ξεκινά από τη θέση Πριόνια μέχρι το Λιτόχωρο. Η διαδρομή αυτή είναι μεγάλη, αλλά είναι ιδανική για νέους πεζοπόρους επειδή δεν έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Κατά μήκος της διαδρομής βρίσκομαι στην καρδιά του βουνού. Πυκνά δέντρα σκεπάζουν τον ουρανό. Ακούγονται από παντού και λαϊδίσματα πουλιών, ενώ κάθε τόσο περνάω ξύλινα γεφυράκια που με φέρνουν από τη μία στην άλλη όχθη του ποταμού Εν Ιππέα. Κάτω συναντώ ένα μοναστήρι. Είναι ο Άγιος Διονύσιος και θεωρείται το πιο σημαντικό μοναστήρι στον νομό Πιερίας. Η Παλαιά Μονή χρονολογείται γύρω στο 1542 και έπειτα από την καταστροφή της από τους Γερμανούς μεταφέρθηκε χαμηλότερα στο μετόχι της. Φιλοξενεί 24 μοναχούς και ο τάφος του Αγίου σώζεται στο αριστερό παρεκκλήσι του καθολικού της Μονής μέχρι και σήμερα. Στο παλαιό μοναστήρι βρίσκεται και το σπήλαιο, όπου λέγεται ότι ασκήτεψε ο Άγιος Διονύσιος. Προσελκύει χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο. Φτάνοντας στο τέλος της διαδρομής, στην είσοδο του φαραγγιού του Εν Ιππέα, βρίσκονται πολλά μαγαζάκια για φαγητό και καφέ. Επιτέλους έφτασε η ώρα της ξεκούρασης.
όσο οι ντόπιοι μας περιποιούνται με φιλέματα και ρακές, η κυρία Σοφία μας φτιάχνει γαλακτομπούρεκο με φρέσκο γάλα και γελαδινό βούτυρο. Εύκολο και γρήγορο το γαλακτομπούρεκο. Φτάνει τα υλικά να είναι ποιοτικά και αγνά. Δεν θα μπορούσα να φύγω από το Λιτόχωρο χωρίς να συναντήσω τον κύριο Κώστα Ζολώτα. Επίσημος οδηγός του Ολύμπου, αναρχητής και διασώστης, ο κύριος Κώστας αποτελεί το ζωντανό θρύλο του βουνού. Το 1952, όταν εμείς μια παρέα από το Λιτόχωρο ξεκινήσαμε να ανέβουμε στην κορυφή. Παιδιά τότε, με άλλους μεσαγενάρες, άλλους με ό,τι διαθέταμε την εποχή εκείνη, πολυτέλειες δεν υπήρχαν. Άλλος είχε κανένα κομμάτι κυλίμι από τη γιαγιά του, άλλος κανένα κομμάτι φλοκάτι και τελικά δεν εκτρέψαμε όπου καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή. Ο Όλυμπος ήταν η ζωή μου και η ζωή ήταν, είναι ο Όλυμπος. Εκεί πέρασα τα περισσότερα χρόνια, εκεί τερμάτισα, ήταν η Ιθάκη μου, ήταν το παράθυρο μου στον κόσμο. Από εκεί είδα τόσα πράγματα που δεν θα τα έβλεπα από πουθενά άλλο.